και ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο τέτοιο σχολείο. Ήταν η παιδεία που παίρναμε. Η παιδεία που ήταν ανοιχτή, που μας οδηγούσε στο διάβασμα, στην ανακάλυψη του πολιτισμού, της τέχνης, της λογοτεχνίας, της μουσικής. Δεν ζήσαμε το σχολείο σαν φυλακή. Ζήσαμε σε μια μικρή κοινωνία, η οποία ίσως ήταν από τις ωραιότερες εκδοχές που έχω ζήσει στα χρόνια μου στην ελλαδική κοινωνία. Τους ενδιέφερε αυτό, να καλλιεργήσουν προσωπικότητες, άτομα τα οποία θα αγαπήσουν τη διαδικασία του να μαθαίνουν νέα πράγματα, να αγαπήσουν τη γνώση και να ανοίξουν πάρα πολύ το μυαλό τους. Αυτό που έκανε σε όλους μας το Βαρβάκιο ήταν να μας δείξει ότι μπορούμε να βάλουμε τον πήχη όσο ψηλά θέλουμε. Ήτανε πάντα η οικογένεια το Βαρβάκιο και εξακολουθεί να είναι και στις νεότερες γενιές η οικογένεια. Αυτό είναι το σήμα του Βαρβακίου των αποφύτων και δεν το έχω βγάλει ποτέ από πάνω μου. Χωρίς παιδεία, το έθνος θα καταστραφεί. Τη φράση αυτή ενδεχομένως θα περιμέναμε να την ακούσουμε από τα χείλη κάποιου λόγιου ή διανοούμενου. Παρ' όλα αυτά, ήταν η αγαπημένη φράση ενός ανθρώπου που ξεκίνησε σαν αυτόπουλο σε καράβια, συνέχισε την καριέρα του ως πειρατής στο Αιγαίο και κατέληξε στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα να είναι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Ρωσία. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Ιωάννης Βαρβάκης, χάρη στην ευεργεσία του οποίου έγινε το σχολείο το οποίο τελειώσαμε και για το οποίο μιλάμε σήμερα. Ο Ιωάννης Βαρβάκης γεννήθηκε στα Ψαρά το 1745. Αν και έλαβε ελλιπή μόρφωση, η παιδεία ήταν το όραμα και η βαθύτερη επιδίωξή του. Είναι χαρακτηριστικό πως έστελνε χρήματα σε οποιονδήποτε προσπαθούσε να διακονήσει την ελληνική παιδεία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι χρήματα που έστειλε στον Αδαμάντιο Κοραή για αγορά βιβλίων, στο Γρηγόριο τον Πέμπτο για σχολεία ελληνικά, στον Ιωάννη Καποδίστρια τακτικά έστελνε χρήματα και μάλιστα για τη δημιουργία της φιλομούσου εταιρείας στη Βιέννη, που σαν καταστατική της αρχή είχε την προώθηση της ελληνικής παιδείας. Και μπορεί να πει κάποιος, καλά ρε παιδί μου, ένας αγράμματος άνθρωπος, πώς στρέφεται προς ένα σχολείο. Θα το δούμε λίγο μέσα στην εποχή του. Ο Βαρβάκης ζει την εποχή που ο νεοελληνικός διαφωτισμός είναι στα πάνω του. Ο ίδιος ασπάζεται τις αρχές του διαφωτισμού, δεν το ξέρουμε επισήμως από κάτι γραπτό, το καταλαβαίνουμε όμως ακόμη και από την αντίδρασή του στους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτόν. Στις δουλειές του δεν χρησιμοποιούσε ποτέ δουλοπάρικους, χρησιμοποιούσε πάντοτε ελεύθερους ανθρώπους, τους οποίους πλήρωνε κανονικά. Ο Ιωάννης Βαρβάκης δεν πρόλαβε να δει το τέλος της Επανάστασης, αλλά προνόησε ότι θα πετύχει και ότι η ελεύθερη Ελλάδα θα έχει ανάγκη από μορφωμένους ανθρώπους. Πέθανε στη Ζάκυνθο το 1825, αλλά άφησε στη διαθήκη του 700.000 ρούβλια με σκοπό την ίδρυση ενός νέου σχολείου που θα διαμόρφωνε τις νέες γενιές των ελεύθερων Ελλήνων. Το ποσό ήταν τεράστιο. Η ανέργεση στήχησε 440.500 δραχμές, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα από το κληροδότημα του Ιωάννη Βαρβάκη επενδύθηκαν σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και με τους στόκους καλύπτονταν για αρκετά χρόνια εκπαιδευτικές δαπάνες του κράτους. Αν αναλογιστεί κανείς και όλα στις κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες που υπήρχαν τότε, μπορούμε να φανταστούμε και τις ανάγκες στον χώρο της παιδείας, σε κτίρια, σε ανθρώπινο δυναμικό. Άρα λοιπόν το κόστος που είχε αυτό για το κράτος τότε. Μετά από γραφειοκρατικές περιπέτειες που κράτησαν 13 χρόνια, το 1856 η Βασίλισσα Αμαλία υπέγραψε διάταγμα που όριζε ότι το σχολείο θα αναγερθεί στην Οδό Αθηνάς, όπου ήταν το εμπορικό κέντρο της πόλης. Έτσι, ο νέος χώρος αφορά το οικόπεδο επί των οδών Αθηνάς, Αριστογείτονος, Σοκράτης και Αρμοδίου.
Την 21η Απριλίου του 1857 έγινε η τελετή θεμελίωσης. Η σημασία του νέου σχολείου ήταν τεράστια για το νεοσύστατο και πάμφτωχο ελληνικό κράτος. Είναι ένα γεγονός για την Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, καθώς η παιδεία, μιλάμε ότι είναι ανύπαρκτη. Δεχομένως υπάρχουν δημοτικά, τα γυμνάσια είναι πάρα πολύ λίγα και αμφιβάλλω και πόσοι συνεχίζουν τη σπουδή τους. Το ότι λοιπόν δημιουργείται ένα σχολείο, ένα περίλαμπρο κτίριο, δημόσιο, έτσι, δημόσιο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ιδιωτικά γνωστά, επώνυμα σήμερα σχολεία, να σκεφτούμε ότι δημιουργήθηκαν σχεδόν 100 χρόνια μετά. Είναι η εποχή που στην επαρχία τα σχολεία λειτουργούσαν σε στάβλους, αχυρώνες, παράγκες και στην Αθήνα σε σπίτια που είχαν μετατραπεί σε σχολεία. Το Βαρβάκιο ήταν η λαμπρή εξαίρεση. Η ανέγερση του κτηρίου διήρκησε 4 χρόνια και αρχιτέκτονας ήταν ο Παναγιώτης Κάλκος. Ο οποίος δημιουργεί ένα διόροφο κτίριο ιωνικού και κλασικού ρυθμού, το οποίο φέρει την επιγραφή Βαρβάκιο Λύκειο. Προφανώς το κτίριο αποτελεί ένα κόσμημα για την Αθήνα των 50.000 κατοίκων της εποχής εκείνης. Οι γεστ της εποχής αναφέρουν ότι ξένοι περιηγητές ή ντόπιοι επισκέπτες της περιοχής συνηθίζουν να φωτογραφίζονται μπροστά από το κτίριο. Το κτίριο ήταν ζωντανό κύτταρο της αθηναϊκής καθημερινότητας. Ήταν ένα περιχαρακωμένο κτίριο. Ήταν ένα κτίριο το οποίο δινόταν και για άλλες χρήσεις εκτός από τις εκπαιδευτικές. Δηλαδή, ας πούμε, εκεί γίνονταν οι εξετάσεις, οι προφορικές. Γίνονταν όμως και συνελεύσεις συλλόγων και σωματείων τις Κυριακές. Ας σκεφτούμε πως η Αθήνα ήταν μια πόλη που δεν είχε ιδιαίτερες αίθουσες. Έγιναν εκεί σημαντικές δίκες. Το 1870 γίνονται τα γεγονότα με τη σφαγή στο Δήλεση. Όταν συλλαμβάνονται οι ληστές και παραπέμπονται σε δίκη, η μεγάλη δίκη γίνεται εκεί. Στην ίδια αίθουσα δικάστηκαν οι συλληφθέντες με την κατηγορία ότι αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον βασιλιά Γεώργιο στον Άγιο Σώστη. Στο Βαρβάκιο δικάστηκε και ο Ιωάννης Κωνσταγερακάρης που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό Δηληγιάννη το 1905. Το σχολικό κτίριο ήταν λαμπρό, αλλά περιμετρικά του η πόλη συνέχιζε να ζει στους συνηθισμένους ρυθμούς της εποχής. Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν επέτρεψε στην μία πλευρά του σχολείου να δημιουργηθούν παραπήγματα και να σταθμεύουν παράλληλα και άμαξες, όπου εκεί υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές. Το σχολείο δεν διέθετε προάβλιο με κάγκελα και ο ελεύθερος χώρος των μαθητών ήταν κοινός με τους περαστικούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όταν έβγαιναν τα παιδιά να κάνουν γυμναστική, να μαζεύονται περίεργοι, να ζητοκραυγάζουν, να γελούν, να φωνάζουν. Ένα δεύτερο πρόβλημα. Και το τρίτο, ότι σιγά σιγά αρχίσουν στην πλάτη του σχολείου, στον τοίχο γύρω-γύρω, να κτίζονται παράγκες και παραπήγματα στα οποία πουλούνται ζαρζαβατικά, φρούτα, ακόμα και διάφορα ζωντανά. Ο χώρος ήταν ένα παράλληλο σχολείο πρώτου μεγέθους. Το πρώτο Βαρβάκιο δεν ήταν ανοιχτό στην κοινωνία, ήταν χωροθετημένο στην καρδιά της, όπως έγραφαν οι πρώτοι απόφοιτοι του. Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος φίτησε στο Βαρβάκιο τη δεκαετία του 40. Η διαδρομή προς το σχολείο ήταν μια καθημερινή εμπειρία. Ήταν από τη μια μεριά η αγορά και από την άλλη η οδός ο Κράτους, που ήταν ο δρόμος των οίκων ανοχής. Πέρναγα την οδό Σωκράτους και βγαίνανε από τα μπαλκόνια και μας φωνάζαν, καλέ, πάτε σχολείο, ελάτε και εδώ. Ήταν και αυτό ένα στοιχείο της καθημερινότητας. Το 1880, λόγω της μεγάλης προσέλευσης μαθητών, χρειάστηκε να δημιουργηθούν δύο σχολεία, που είχαν κοινή βιβλιοθήκη και διδακτικά όργανα. Την περίοδο του Χαρίλαου Τρικούπη εφαρμόστηκε ένα ευρύ πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η χώρα είχε ανάγκη από μηχανικούς, αλλά τα σχολεία έβγαζαν κυρίως φιλολόγους. Την εποχή εκείνη, οι μηχανικοί ήταν οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων του Τμήματος Μηχανικών, ενώ τότε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ονομαζόταν Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών.
Να σημειώσουμε επίσης ότι τα σχολεία την εποχή εκείνη, το πρόγραμμα σπουδών τους βασιζόταν κυρίως στις κλασικές σπουδές, δηλαδή είχαν μαθήματα μεταξύ άλλων αρχαία ελληνικά, ρητορική και λογική, φιλοσοφία, ποίηση, ενώ έλειπαν μαθήματα όπως μαθηματικά και φυσική. Έτσι, ο Αναστάσιος Θεοφυλάς, ο οποίος επί 25 χρόνια οργανώνει και διοικεί το Πολυτεχνείο, το τότε Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών, συλλαμβάνει την ιδέα ενός πρακτικού σχολείου. Κατά τα πρότυπα των γερμανικών γυμνασίων, τα οποία είχαν πάρα πολλά μαθηματικά, φυσική, χημεία, γεωγραφία, σχέδιο και γαλλικά. Αυτά λοιπόν τα πρακτικά σχολεία θα αποτελούσαν δεξαμενή για απόφοιτους που θα εισάγονταν στις στρατιωτικές σχολές και στο Πολυτεχνείο. Ένα τέτοιο σχολείο πρακτικό ιδρύθηκε το 1886, ονομάστηκε Βαρβάκιο Λύκειο και αποκαλούταν Πρακτικό Λύκειο. Το σχολείο αυτό δεν στεγάζεται στην οδό Αθηνάς, αλλά στην οδό Βουλής 7, πίσω από το σημερινό άγαλμα του Κολοκοτρώνη, σε μία οικία που είναι κατοικία απογόνων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Σε αυτό πρέπει να πούμε πως υπήρξαν αντιδράσεις για τη λειτουργία, θεωρώντας πως η υποβάθμιση της κλασικής παιδείας θα καταστρέψει την παιδεία, πράγμα το οποίο φυσικά δεν έγινε. Το σχολείο εφοδιάστηκε με όργανα φυσικής και χημίας τελευταίας τεχνολογίας, ενώ σε άλλα σχολεία δεν υπήρχαν ούτε απλοί χάρτες. Οι μαθητές εκείνης της εποχής αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν και λειτουργούσαν εκείνη την εποχή μέσα στα εργαστήρια μπαταρίες. Αναφέρουν ότι εκπαιδεύονταν σε σήματα Μόρς και σε πολλά άλλα. Το 1911 το Βαρβάκιο Πρακτικό Λύκειο εγκαταστάθηκε στο κτίριο της Οδού Αθηνάς, ενώ τα προϋπάρχοντα κλασικά σχολεία μεταφέρθηκαν σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Στα χρόνια του Βενιζέλου ιδρύεται το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο παίρνει υπό τη σκέπη του το Βαρβάκιο, στο οποίο εφαρμόζονται πιλωτικά νέες μέθοδοι και από τότε καθιερώνεται η Βαρβάκιο ως πρότυπος σχολή. Ο θεσμός αυτός είναι το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως. Ας το φανταστούμε σαν ένα πολύ πρώιμο μεταπτυχιακό, σε μια εποχή που η έννοια αυτή ήταν παντελώς άγνωστη. Τι γίνεται τώρα, αυτό είναι ένα φυτώριο μελλοντικών στελεχών της εκπαίδευσης. Στην αρχή είναι φιλόλογοι, μαθηματικοί, θεολόγοι και φυσικοί, οι μαθητές του. Είναι τελειωμένοι καθηγητές, οι οποίοι μετεκπαιδεύονται σε νέες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθόδους. Το Βαρβάκιο αποτέλεσε σταθμό για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά δεν έμεινε αμέτωχο στις μεγάλες περιπέτειες του ελληνισμού. Φτάνουμε στο 1922, στη μεγάλη μικρασιατική καταστροφή, όπου το σχολείο συμμετέχει με τον δικό του τρόπο, καθώς φιλοξενεί πρόσφυγες. Το 1928 μια πυρκαγιά κατέστρεψε τα παραπήγματα και τα μικρομάγαζα γύρω από το Βαρβάκιο σχολείο στην Οδό Αθηνάς. Αυτό θα ήταν μια ευκαιρία αν ο Δήμος δεν αποφάσιζε να ξαναχτίσει τα παραπήγματα αυτά και ακόμα μάλιστα περισσότερα, διότι εισπράττει από εκεί ενίκεια. Η κατάσταση γύρω από το Βαρβάκιο γινόταν ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη. Έγιναν δύο απόπειρες για τη μεταφορά του σχολείου σε άλλη περιοχή της Αθήνας, όμως όλες ναυάγησαν εξαιτίας των δύο παγκοσμίων πολέμων. Το 1941, την περίοδο της κατοχής, το Βαρβάκιο συνέχισε το εκπαιδευτικό του έργο. Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος ήταν μαθητής στην πρώτη γυμνασίου. Εκείνο το χειμώνα 1941-1942, που ήταν ο χειμώνας της πείνας, κάθε πρωί για να περάσουμε από την πύλη της αυλής έπρεπε να δρασκελίσουμε πάνω από πτώματα. Ήταν άνθρωποι που το βράδυ είχανε πάει στην αγορά μπας και βρούνε κάτι να φάνε. Ήταν ένας χειμώνας, όχι μόνο με πείνα, αλλά και τρομερά βαρύς με χιόνι. Πέφτανε να κοιμηθούνε στα σκαλοπάτια της αυλής και πεθαίνανε. Η εμπειρία μας ήταν πολύ περιορισμένη, γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε παρά έξω. Πολλές φορές έχουμε σφαίρες
πάνω από τα κεφάλια μας και σφυρίζανε. Ήταν μια τρομερή εποχή και δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαστε ναι και δεν πολύ δύναμη σημασία, το ξεπερνούσαμε. Ωστόσο το Βαρβάκιο σχολείο συνέχισε να λειτουργεί με υψηλά πρότυπα. Ο Γιώργος Αναγνώστου ήταν από τους πρώτους Έλληνες που εργάστηκε στην Αμερική ως γιατρός. Αγγλικά έμαθε στο σχολείο. Μαθαίναμε αγγλικά για να μπορούμε να παρακολουθούμε την αγγλοσαξονική βιβλιογραφία. Από ενδιαφέρον, από όθηση θα έλεγα από τους καθηγητάς μας για να μάθουμε κάτι περισσότερο από ό,τι μπορούσαν αυτοί να μας προσφέρουν. Στο Βαρβάκιο αναπτύχθηκαν μικροί πυρήνες αντίστασης, μέλος των οποίων υπήρξε και ο Τίτος Πατρίκιος. Το 1942, στην πρώτη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με λίγους συμμαθητές, κατέθεσαν στεφάνια στο πεδίο του Άρεως τα αγάλματα των ηρώων. Ήταν μπλοκαρισμένο το πάρκο από ιταλικές δυνάμεις, από την κομμαντατούρα την ιταλική. Περάσαμε ανάμεσά τους, στεφανώσαμε τους ήρωες. Μετά ήρθαν και φοιτητές, είπαν να πάμε τώρα να κάνουμε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο. Ανεβήκαμε από τα Εξάρχεια προς το Πανεπιστήμιο και εκεί στην οδό Χαριλάου Τρικούπη ήταν, στο πλάι του κτηρίου του Χημείου, ήσαν Ιταλινοί καραμπινιέροι και πέσανε απάνω μας να μας διαλύσουν και ένας με χτύπη, είναι η πρώτη φορά που έφαγα ξύλο, με χτύπησε με το κοντάκι της καραμπίνας του και επειδή είχα βάλει για να προστατεύσω τα γυαλιά μου στην κολοτσέπη, τα έσπασε εκεί. Ο Μαθιός Πόταγας, ο πρώτος νεκρός της αντίστασης, ήταν μαθητής στο Βαρβάκιο. Είχαν ετοιμαστεί κάποιοι από τη Βιτίνα να βάλουν κάποια εκρηκτικά σε μια γέφυρα. Τελικά οι άλλοι λακίσανε και έμεινε μόνο ο Πόταγας, το βάζει στη γέφυρα. Τα εκρηκτικά δυστυχώς εκρήγνονται προτού περάσουν οι Γερμανοί. Τον πιάνουν τον Πόταγα, έρχεται ένας βοσκός από εκεί και πήγε να πει ότι είναι ο τρελός του χωριού, μην του δίνετε σημασία, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά ο Πόταγας βγήκε και είπε ότι εγώ τώρα είμαι ένας, από πίσω μου είναι όλη η Ελλάδα και ό,τι και να μας κάνετε κλπ. Οπότε κατάλαβε ο Γερμανός ότι δεν είναι το τρελός του χωριού, βγάζει το πιστόλι του και το περσιακό του, δηλαδή περίστροφο, και τον σκοτώνει επί τόπου και μετά δεν έφτασε μόνο αυτό, του λύσε το κεφάλι με μια πέτρα. Η πράξη αυτή του Πόταγα έγινε 2 Μαΐου του 1941. Ο Σάντας και ο Γκλέζος κατεβάσανε τη σβάστηκα 31 Μαΐου. Και ήταν ενδιαφέρον ότι ήταν κρυφό αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δηλαδή ο Γκλέζος το έμαθε μετά και επειδή είναι αυτός που είναι ο μεγαλόψυχος και μοναδικός, έτρεξε αμέσως να πει ότι δεν ήταν η πρώτη πράξη αντίστασης αυτή που κάναμε με το Λάκη, αλλά ήταν ο Μάθιος Πόταγας, το αναφέρει ρητά και τα λοιπά. Τον Ιανουάριο του 1944 τα μαθήματα στο κτίριο του Βαρβακίου διακόπηκαν για να στεγαστούν όσοι έχασαν τα σπίτια τους από τον βομβαρδισμό των συμμάχων στον Πειραιά. Ήταν η αρχή του τέλους για το περίφημο κτίριο. Στις 28 Δεκεμβρίου 1944 κάηκε ολοσχερός κατά τη διάρκεια του εμφυλίου της Αθήνας. Μεγάλη απώλεια ήταν για μας, γιατί ζούσαμε, ξέρετε, σχεδόν όλη την ημέρα εκεί την περνούσαμε. Ακόμη και όταν υπήρχε κάποιο διάλειμμα, θυμάμαι πηγαίναμε δίπλα σε μια δημοτική βιβλιοθήκη και διαβάζαμε και ξαναγυρίζαμε στο σχολείο. Και αυτό ήταν πρωί μέχρι και το απόγευμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ με αυτό το σχολείο. Και ήταν κάτι που κυριολεκτικά μας είχε σοκάρει όλους. Και αυτό που είναι το χειρότερο είναι ότι καταστρέφονται τα πάντα. Καταστρέφεται η βιβλιοθήκη του, καταστρέφονται τα αρχεία του. Δηλαδή έχουμε ένα κενό γνώσης για πολλά χρόνια. Θα μπορούσε να σωθεί το κτίριο αυτό. Όλοι λέγανε, μάλλον πολλοί λέγανε εκείνη την εποχή, ότι δεν είχε φθορές τέτοιες που να μην μπορούσε να δημιουργήσει ξανά ένα νέο κτίριο.
δεν το κάνουν και πιθανώς να οφείλεται στο ότι πια η περιοχή έχει γίνει πολύ εμπορική. Υπάρχει ένα λησβερίσι άλλου τύπου που δεν συνάδει με το σχολείο και ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που δεν ξαναφτιάχνουν το σχολείο και το γκρεμίζουν. Το κτίριο που στόλιζε το κέντρο της Αθήνας σχεδόν έναν αιώνα κατεδαφίστηκε το 1955. Σήμερα απομένει μόνο μια αναθεματική επιγραφή απέναντι από τη Βαρβάκιο αγορά που πήρε το όνομά της από το περίφημο σχολείο. Μετά την καταστροφή του κτηρίου στην οδό Αθηνάς, το σχολείο λειτουργήσε στην οδό Κολέτη στα Εξάρχεια. Στο ίδιο κτίριο συστεγάζονταν δύο δημοτικά. Η απογευματινή βάρδια ήταν αναπόφευκτη. Εμείς πηγαίναμε 6:30 και το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κάθε Παρασκευή πρωί, γιατί είπαμε το απόγευμα το σχολείο, μπορούσαμε να πάμε στο Βαρβάκιο, το καμένο Βαρβάκιο που υπήρχε. Η αυλή, το προαύλιο, μεγαλύτερο και καλύτερο από ό,τι τσιμεντένια αυλή του στην Κολέτη, για να παίζουμε μπάλα. Βόλεϊ. Και για να παραβάλω ένα δίωμα, θυμάμαι καμιά φορά, Παρασκευές πρωί που παίζαμε βόλεϊ, καμιά δυνατή, καμιά φορά και με τα πόδια, στα κλωτσιά κτλ. Και έφευγε η μπάλα από τις μάντρες και έπεφτε στα μανάβικα. Υπήρχε η αγορά εκεί. Και φωνάζαμε εμείς μπάλα, μπάλα. Άλλες φορές μας τη δίνανε οι καλύτεροι, άλλες την κρατούσαν γιατί είχε πέσει πάνω στις ντομάτες και λοιπά. Και έπρεπε να βγούμε έξω να κάνουμε το κύκλο για να φέρουμε την μπάλα. Το κτίριο των Εξαρχείων δεν θύμιζε σε τίποτα το Βαρβάκιο της Όδου Αθηνάς. Το εκπαιδευτικό επίπεδο όμως ανέβηκε αισθητά. Και όμως εκεί γίνονται τα θαύματα. Και ευτύχησα να έχω τρεις πολύ μεγάλους διευθυντές. Τον Ντόγκα, έναν φοβερό μαθηματικό τότε. Τον Μάζη, ένα φοβερό χημικό τότε. Και έναν Αδαμόπουλο, ο οποίος ήταν πολύ καλός, αγαπούσε εξαιρετικά τα παιδιά. Ήταν μια μορφή, λίγο έτσι βαρύς, καθόταν ανάποδα σε μια καρέκλα στη ναυλή και εμείς του λες, και φυντά πονάει η κοιλιά μου, κοιλιά σου παιδί μου. Να πας σπίτι γρήγορα, γρήγορα. Έχεις λεφτά για ταξί. Όχι, πάντα δεκάρικο. Και εμείς πηγαίνανε, οι μαθητές πηγαίνανε ή σε ποδοσφαιράκια ή σε κουζανόγιες δίπλα, γύρω-γύρω. Και μάλιστα όταν είχε πάρει είδηση ο Μάζης ο άλλος που ήταν πολύ σκληρός και του είπε θα μου καταστρέψει στο σχολείο και τα λοιπά. Και του είπε είσαι μικρός, εγώ είμαι ο μεγάλος εδώ πέρα, τι λέω εγώ θα γίνεται. Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του Βαρβακίου ήταν ο καθηγητής φυσικής Αλκίνοος Μάζης, τα βιβλία του οποίου διδάσκονταν στα σχολεία όλης της Ελλάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να διδάξει ο Μάζης και να μην μάθεις. Είχε δε και ένα τρόπο διδασκαλίας φανταστικό. Εμείς φυσικοί θυμόμαστε περισσότερα από τον Μάζη από ότι με τους καθηγητές φυσικής του Πολυτεχνείου. Και το συναντάω κάποια στιγμή γύρω στο 80 με 85, εκεί που ήταν τα εφημερίδα τα νέα, κοντά στο εκκλησιακή μια εκκλησία. Και στρίβω και το βλέπω και το μυαλό και τον αγκαλιάζω και το σηκώνω ψηλά, τρομοκρατήθηκε. Τι λέω, αγαπητέ Αλκίνοε, Βαρβάκιο 1961, 18 μου είχατε βάλει. Δηλαδή συγκινήθηκε αυτός ο καημένος, ήταν. Επίσης, φιλόλογοι, εξαιρετικοί. Ένας φιλόλογος ο οποίος μας έκανε πολλά μαθήματα, ήταν και νεοελληνιστής, λεγόταν Γεώργιος Καλαματιανός. Μας είχε μάθει να γράφουμε και στη Δημοτική. Τότε επικρατούσε η καθαρέουσα πλήρως. Αλλά μας έλεγε, θα γράφετε σε γλώσσα ομοιόμορφη. Ή καθαρεύουσα ή δημοτική. Μια φορά η έκθεση στην μία μορφή της γλώσσας, μια στην άλλη. Όχι μεικτή γλώσσα. Είχαμε και τον Τζουγανάτο. Ο Τζουγανάτος είχε συγγράψει ένα δίτομο με μικρούς τόμους έργο της παγκόσμιας ιστορίας. Από αυτό διάβαζαν όλοι οι υποψήφοι
στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, που ήταν το μάθημα ιστορία. Δεν υπήρχε όπως σήμερα επιλογή το τάδε κεφάλαιο διαβάστε, το άλλο όχι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό εκτρέφει πρώτα την παπαγαλία. Να μάθεις μόνο αυτό, αλλά πρέπει να το πεις καλά. Εμείς μαθαίνουμε την παγκόσμια ιστορία. Οι μαθητές του Βαρβακίου ενημερώνονταν και συμμετείχαν στην πολιτική ζωή της χώρας. Στις διαδηλώσεις για το Κυπριακό τη δεκαετία του 50 πρωτοστάθησαν. Και μας έλεγε ο Αδαμόπουλος την ημέρα, τι θέλετε και πηγαίνετε στη διαδήλωση, γιατί φεύγαμε τα μαθήματα. Έτσι, και μας λέγανε ότι θα σας απομάλουμε. Αν θέλετε να κατεβούμε μαζί και καθηγητές και μαθητές, να κατεβούμε στη Σουλτάνη, μας έλεγε, ήταν ένας δρόμος πίσω από την Βολέτη, να διαδηλώσουμε μαζί. Αλλά σε αυτά που πάνε όλοι εκεί, ο κόσμος, τα λοιπά, τι δουλειά έχει να κάνει. Σύμφωνα με τα σχολικά ήθη της δεκαετίας του 50, η πολιτική συζήτηση μέσα στο σχολείο ήταν απαγορευμένη. Αποφασίσαμε κάποτε, στα μέσα του γυμνασίου που πριν ήταν, να εκδώσουμε μια εφημερίδα. Και το πραγματοποιήσαμε. Όχι με τυπογραφείο, δακτυλογραφημένα, αλλά αρκετές σελίδες. Όταν φτιάξαμε το πρώτο φύλλο, πήγαμε καμαρώνοντας, πιστεύοντας ότι θα χαρούν και οι καθηγητές. Όταν το έμαθα ο Γεραγιός, μας εφώναξε τι καλσάδα μας έβαλε. Αυτά τα πράγματα είναι πολιτικές δραστηριότητες. Εσείς πρέπει να κοιτάτε τα μαθήματά σας. Δεν μπορείτε να πολιτικολογείτε. Το πήρε δηλαδή έτσι, σαν να είμαστε αναρχικοί. Που... ναι. Και το πρώτο τεύχος ήταν και το τελευταίο. Ένα έθιμο που επικράτησε για δεκαετίες στο Βαρβάκιο ήταν η τελετή της αποφύτησης, στην οποία οι μαθητές έφταναν στο σχολείο με άμαξες από το Ζάπιο. Και κατέβαιναν μέχρι την Κολέτη, με τα άλογα μπροστά, ένα σωρό αμαξάκια. Και ήδη ντυμένοι με φράκα, να δείξουν ότι είναι ακαδημαϊκοί πολίτες. Όταν κατέβηκαν, εμείς περιμέναμε οι μικρότεροι μαθητές, αρχίσαμε να χειροκροτούμε και κάπως έτσι βγήκε ο Πασάς. Όχι απλώς νευριασμένος, σχεδόν έξαλλος. Τι είναι αυτά τα έθιμα, τα φράγκικα έθιμα? Δεν τα θέλουμε αυτά εδώ. Αντί να αντιθείτε με εθνικές ενδυμασίες κτλ. Το απαγόρευσε και κατηργήθηκε. Καταργήθηκε αυτό το έθιμο έκτοτε. Παρά τα φράγκικα έθιμα, το Βαρβάκιο ήταν ένα δημόσιο σχολείο, χωρίς δίδακτρα, ανοιχτό στην κοινωνία και σε μαθητές κάθε οικονομικής και κοινωνικής τάξης. Είχαμε και παιδιά τα οποία δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν πώς λέει τα έξοδα, μικρά έξοδα για μια εκδρομή που θα κάναμε. Και ένας από τους συμμαθητές μας, ο οποίος δυστυχώς δεν ζει πλέον, είχε πατέρα έναν γκαρσόνι και δεν είχε τη δυνατότητα. Και θυμάμαι ότι κάναμε έρανο οι φίλοι του, στην υφήλη του, για να καταβάλουμε αυτό που έπρεπε να δώσει για να μετάσχει στην εκδρομή και να έρθει στην εκδρομή. Ο Άγιος Παύλος ήταν χειρότερης ηλικίας στην Αθήνα, έτσι. Να καταλάβει και έτσι, εκεί ήταν ένα σπίτι και 10 πορνεία. Από εκεί ήρθε μια παρέα από το γυμνάσιο, η οποία μέχρι τώρα είμαστε αγαπημένοι. Καταπληκτικά παιδιά. Το μόνο προαπαιτούμενο ήταν η αριστεία των μαθητών και η αξιοκρατία κατά την εισαγωγή. Ήτανε ένας διαγωνισμός. Μπαίναμε 40 σε κρατήματα και οι υποψήφοι μπορεί να ήταν 500, 700, 800, 1000. Μάλιστα υπήρχε όρος ότι έπρεπε να είναι όλοι πάνω από 14. Όποιοι παίρνανε κατά μέσο όρο κάτω από 14 έπρεπε να φύγουν. Πηγαίνανε σε άλλα σχολεία. Η έδρα του σχολείου στο κέντρο της Αθήνας διαμόρφωσε το χαρακτήρα των μαθητών σε εποχές που οι γειτονιές μακριά από το κέντρο θύμιζαν μικρά χωριά. Η μετακίνηση κάθε μέρα στην Αθήνα είχε πολλά θετικά. Το πρώτο άνοιξε το δρόμο για να κυκλοφορούμε σε μια μεγάλη πόλη. Το δεύτερο είναι ότι στραφήκαμε στον κινηματογράφο. Τεράστιος αριθμός κινηματογράφων, σχετικά φτηνότερο εισιτήριο και έτσι ήταν μια από τις μόνιμες απασχολήσεις. Ξεκινάγαμε από την Κυψέλη, πηγαίναμε στο έξω γυμνάσιο Θηλαίων. Είχαμε κάτι, υποτίθεται, φλερτ τότε. Τρέχαμε όμως να τα πάμε σπίτι τους, γιατί πηγαίναμε μετά στο Τοσίτσιο που είχαμε άλλα φλερτ. Δεύτερη κατηγορία. Και μας πήγαιναν στο Βαρβάκιο και μάλιστα, θα σας πω και εδώ ένα
πραγματικό ανέκδοτο, με φώναξε ο Τόγκας μια φορά ο καθηγητής, ο διευθυντής, και μου λέει: Μάριε, αυτή την κοπέλα που έρχεσαι, την ξέρω, ποια είναι? Λέω: Πώς δεν την ξέρω, λίγο. Είναι ανιψιά μου, μου λέει. Οπότε κόκαλο εγώ. Το καλλιτεχνικό κομμάτι δεν ήταν σε πρώτο επίπεδο κάτι στον Μπαρβάκιο, ας πούμε, ως ζητούμενο. Αν εξαιρέσω δηλαδή αυτά τα φιλολογικά μαθήματα που ειδικά στα νέα ελληνικά μπορούσε να πάρει μια πρωτοβουλία να γράψει κάτι και να το επιδοκιμάσει ο καθηγητής, αυτό ήταν ήδη μια έτσι παρότρινση. Αλλά όσον αφορά το θέατρο, το κινηματογράφο ή τη μουσική, αν εξαιρέσω που μας πηγαίνανε και σε κάτι συναυλίες τότε στον Ορφέα, όπου ή που και που μπορεί να πηγαίναμε και σε καμία παράσταση σε σχολείο, αλλά πολύ αμυδρά θυμάμαι κάτι τέτοιο. Εγώ, ας πούμε, την καλλιτεχνική μου ανησυχία τη βρήκα κυρίως λόγω του κέντρου της Αθήνας. Επειδή περπατούσα ανάμεσα σε θέατρα, ας πούμε, ανέβαινα την Αμερική, έπαιζε η Λαμπέτη, που όταν είδα τη Λαμπέτη, εγώ από εκεί πέρα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Μετά το υπόγειο του Κουν. Μετά οι κινηματογράφοι που παίζανε τις πρώτες ταινίες του Γούντι Άλεν, θυμάμαι. Ή αυτό του Λόουζ, ή με τον Γιον Βόι, το Καουμπόι του Μεσονυχτίου. Δηλαδή, όλο αυτό το καλλιτεχνικό ήταν πιο πολύ από τους συμμαθητές που μιλάγαμε για αυτά και από προσωπική μου, ας πούμε, ενασχόληση και αναζήτηση. Δεκαετία του 60, ο συντηρητισμός, η στρατιωτική πειθαρχία και το ξύλο ήταν βασικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. Το Βαρβάκιο δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Υπήρχε πάρα πολύ αυταρχικότητα, πολύ σκαμπύλη, πολύ φασισμός για τα μαλλιά και την εμφάνιση και τη συμπεριφορά. Η τετραήμερη εκδρομή θα άρχιζε στις 21 Απριλίου 1967. Καταλαβαίνετε, αντί για το Πούλμαν ήρθαν τα τάγκς, εντάξει. Και στο Βαρβάκιο οι καθηγητές όφυλαν να επιβεβαιώνουν καθημερινά τη συμμόρφωσή τους με τα ιδεώδη της Χούντας. Κάθε αριστερή άποψη ισοδυναμούσε με απόλυση και ενδεχομένως με εξορία. Οι καθηγητές κρατούσαν το στόμα τους κλειστό, δηλαδή θυμάμαι μια φορά που ο Ζαγανιάρης ήταν κουρεμένος έτσι περίεργα. Τον είχαν υποχρεώσει, δεν ήθελε άνθρωπος, να κάνει πολιτική αγωγή. Του είχε ένα μικρό βιβλίο που κάνει πολιτική αγωγή. Πήγε Φουκαράς λοιπόν και αποστήθησε το βιβλίο και έλεγε: Βεβαίως αληθής δημοκρατία ουδαμού αν την πράξη υπάρχει. Του ακούγεται μια φωνή από πίσω: Μόνο στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Και λέει ο καημένος: Σας παρακαλώ, δεν πολιτικολογώ, διδάσκω το μάθημα της πολιτικής αγωγής. Ουδόλως ενδιαφέρομαι, μιλάει και καθαρέουσα, τι πρεσβεύετε εμείς και εντες οικίες σας. Έτσι και λοιπά. Και μετά ζήτησαν να τον απαλλάξουν και ήρθε κάποιος γοντικός που το λέγαμε ΑΣΒΟ. Έκανε το μάθημα. Γενικά όλοι οι υπόλοιποι κρατάγανε το στόμα τους κλειστό, με εξαίρεση τη Ρέλια, η οποία ακόμα και μετά το πραξικόπημα του Ιωαννίδη, έκανε Μακρυγιάννη, Καβάφη, και όταν είχε έρθει και ο Άγνιου να επισκεφθεί την και είχαν διώξει τα γυμνάσια για να πάνε στην υποδοχή του Άγνιου, μας είπε ότι αυτό δεν το λέει το σχολείο, είναι καθαρά προοδευτικό, όποιος θέλει πηγαίνει, που ήταν μεγάλο η κουβέντα να το πεις εκείνη την περίοδο. Κάθε Δευτέρα μας βγάζαν λόγο για την 21η Απριλίου. Υπήρχε όλο αυτό με το κούρεμα, ότι η Εκκλησία κάθε Πέμπτη, νομίζω, ειδικά τότε με τον Άγιο Νικόλαο απέναντι, κάθε Πέμπτη πηγαίναμε εκκλησιασμό. Οπότε υπήρχε, ας πούμε, επιφανειακά, όχι μόνο επιφανειακά, αλλά υπήρχε μια επιβολή, ας πούμε, μιας αυστηρότητας και μιας σιωπής και μιας λογοκρισίας, και από κάτω έβραζε η νεανική ανησυχία τουλάχιστον κάποιων συμμαθητών και εμού. Η ύλη των μαθημάτων προσαρμόστηκε στη χουντική προπαγάνδα, ειδικά στην ιστορία. Και η ιστορία σταμάταγε στην Ελληνική Επανάσταση.
Υπήρχαν κάποια βιβλία που σου δίνανε, αλλά δεν υπήρχε τίποτα να μάθεις, ούτε κατά τον Τρικούπη δεν έφτανε η ιστορία που μαθαίναμε, βεβαίως. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ όλο αποστηρωμένο, για να μην μπεις καν στη διαδικασία να μπεις για εθνικό διχασμό, για τέτοια. Έτσι, δηλαδή ξέραμε καλύτερα τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες παρά τους πρωθυπουργούς του 19ου αιώνα. Ο Χρήστος Παπαδημητρίου διέπρεψε ως καθηγητής στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, όμως κόντεψε να κοπεί στις εξετάσεις εξαιτίας της λογοκρισίας. Μπήκα στο Πολυτεχνείο, μπήκα σε καλή σειρά, αλλά μπήκαμε 11 στην έκθεση. Και ο λόγος ήταν, επειδή μας είπαν, το θέμα της έκθεσης ήταν περί διαλόγου, εντάξει. Και εγώ νόμιζα ότι αυτά που είχα μάθει για τη διαλεκτική φιλοσοφία ήταν κάτι που πρέπει να το πεις. Δηλαδή, και δηλαδή ήμουν τόσο αφελής που δεν είχα καταλάβει ότι διαλεκτική φιλοσοφία και τάγκς δεν πάνε μαζί. Εντάξει, δηλαδή, και, ναι, και επομένως αυτοί οι φουκαράδες που διόρθωσαν για να μην να σώσουν τις οικογένειές τους, λένε αυτού του ανθρώπου πρέπει να του βάλουμε 10, ας πούμε. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε συγχώρεση για κάποιον που παρεκκλίνει. Ωστόσο, υπήρχε πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο για σχολική πλάκα, ακόμα και αν αφορούσε τους καθηγητές. Ο Μοσχονάς ήταν θεολόγος, βοηθός γυμνασιάρχη και αναμφισβήτητα άνθρωπος με αίσθηση του χιούμορ. Ήταν στην είσοδο και υποδεχόταν τους γονείς μέσα των γονιών και οι γονείς ξέρανε μόνο τα παρατσούκλια και πήγαινε για τον Γκουβά, ξέρω, τον κύριο Κατσιούρα. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εκτέχομαι στους 150 χιλιοσύκους. 17 Νοεμβρίου 1973. Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, το Βαρβάκιο διέκοψε τα μαθήματα και ζήτησε από τους μαθητές να επιστρέψουν αμέσως στο σπίτι τους. Ωστόσο, πολλοί μαθητές κατευθύνθηκαν στο Πολυτεχνείο. Άλλωστε, στην εξέγερση συμμετείχαν πολλοί απόφοιτοι του σχολείου. Και πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν βαρβακιόπαιδες, οι οποίοι ήταν εκείνη την περίοδο σε διάφορες σχολές. Ήταν η ομάδα της πλατείας Μαβίλη, για παράδειγμα. Οι μαθητές και οι απόφοιτοι του Βαρβακίου που συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο ήταν οι εξής: Χάγιος, Τσοπανίδης, Μίτσης, Κοντογιάννης, Παπαδήμας, Παντάκας και Κολόνιας. Ήταν δηλαδή μια ομάδα η οποία ήταν στην αντιεφέ, υπήρχε δηλαδή μια κίνηση και από λιγότερο από μαθητές και περισσότερο από απόφοιτους του Βαρβακίου που είχαν ενωθεί μέσα από το Βαρβάκιο και λειτουργούσαν σαν αντίσταση στη Χούντα μέσα από τις σχολές τις οποίες ανήκανε. Αλλά τους είχε ενώσει το Βαρβάκιο και ενδεχομένως και η γεωγραφική εγκύτητα, η ομάδα της πλατείας Μαβίλη. Το 1971 το Βαρβάκιο μεταφέρθηκε στο κτίριο της πρώην Γερμανικής σχολής στην οδό Αραχώβης. Από το 1974 και μετά το σχολικό περιβάλλον άρχισε να αλλάζει. Γενικότερα υπήρχε η ανοχή στη διαφορετικότητα, να το πω έτσι. Από τότε στο να εκφράσει κανείς μια καινοτόμο άποψη ενδεικτικά, να σας πω ότι αυτό βέβαια είναι γεγονός που έγινε μετά τη μεταπολίτευση. Υπήρχε μαθητής ο οποίος είχε γράψει σε μια έκθεση αναφορικά με το αν είναι η ΟΚ χρήσιμη ή όχι, είχε γράψει με τρόπο αρνητικό ότι δεν είναι καλό να μπούμε στην ΟΚ. Τότε εκμυρίωσε όμως και η καθηγήτρια και η διευθύντρια του σχολείου τότε προώθησε η Πανόρια Ερέλια την έκθεση στο Υπουργείο συστήνοντας να βραβευτεί και αυτό συνέβη. Ακόμα και η κοπάνα έγινε στοιχείο της αλλαγής και της πολιτιστικής δραστηριότητας των μαθητών. Ως μαθητές νιώσαμε αυτό το κύμα ελευθεριών το οποίο άρχισε να διαπνέει την ελληνική κοινωνία. Νιώσαμε την ανάγκη να αυξήσουμε τις κοπάνες. Ένα χαρακτηριστικό ήταν αυτό. Να μην πηγαίνουμε την πρώτη ώρα και να κάνουμε έτσι κάτι διαφορετικό. Σε παρακείμενα στην Οδομασσαλία, στην Αμερικανική Ένωση τότε και σε άλλα στέκια. Και σε άλλα σφαιριστήρια της εποχής που ήταν
αρκετά. Η δουλειά που γινόταν στο σχολείο συμπληρωνόταν πώς. Με τα βιβλιοπωλεία που υπήρχαν τριγύρω. Με τα καφέ που μας επέτρεπαν τις κοπάνες της εποχής, που ήταν αρκετές. Και ήταν μέρος, ξέρετε, της συγκρότησής μας σαν κοινωνικών ανθρώπων. Χωρίς υπερβολές προφανώς, αλλά πάντως υπήρχαν. Ήταν οι κινηματογράφοι, ήταν τα θέατρα. Δηλαδή το κέντρο νομίζω ότι βοήθησε στον χαρακτήρα του σχολείου. Μέσα στην τάξη, γενικά στο σχολείο απαγορεύονταν οι φωτογραφικές μηχανές. Εμείς λοιπόν καταφέρναμε, βάζαμε κάποιες μέσα εκεί στις τσάντες, τις βγάζαμε την ώρα του μαθήματος και έχουμε αποθανατήσει διάφορες στιγμές μέσα στην τάξη. Τις βάζαμε κάτω το θρανίο, τις βγάζαμε κρυφά, φέρναμε μαγνητοφωνάκια, κάναμε δίθεν φωνές, ηχογραφούσαμε τον καθηγητή. Αυτά όλα είναι απαγορευμένα φυσικά ή τουλάχιστον εκείνη την εποχή ήταν απολύτως απαγορευμένα. Έτσι, θεωρούσαμε ότι κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο παράπτωμα και βγάζαμε τη μηχανή, υπάρχουν φωτογραφίες στα θρανία μας, στην αυλή, με τον Παντελή τον Επιστάτη τότε θυμάμαι, με το παράρτημα όπως το λέγαμε, αυτό που αργότερα ονόμαζαν Περιστεριώνα, αλλά ήταν ένα κτίριο, το παράρτημα το λέγαμε και υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές με αυτό. Η εκπαιδευτικός Πανώρη Αρέλια ήταν μια διευθύντρια που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έφτανε ποτέ σε αυτήν τη θέση. Είχα έναν αντάρτησα, είχε κάνει μακρόνισο και είχε υπογράψει. Παρόλα αυτά, τόλμησε ο Ράλης, αυτό ήταν πολύ υπέρ του, γι' αυτό λέγανε υπερφωτισμένη δεξιά, να τη βάλει διευθύντρια του Βαρβακίου, πρώτη φορά γυναίκα και παλιά αντάρτησα. Δηλαδή, με το που θα ξέφευγε κάτι, θα τον βρίζανε το Ράλι προσωπικά και βέβαια θα την καρατομούσαν. Γι' αυτό η Ρέλια πάντα είχε την αγωνία μην ξεφύγει κάτι, γιατί θα την καρατομούσαν αμέσως. Και έπαιζε τώρα ανάμεσα στην αυστηρότητα για να μην ξεφύγει κάτι και το δημοκρατικό πνεύμα στο σχολείο. Εμείς ισορροπούσαμε εκεί πέρα. Ο Κωνσταντίνος Μπαλάσκας ήταν φιλόλογος την περίοδο που η Ρέλια ήταν διευθύντρια του σχολείου. Μια φορά μου λέει η κυρία Ρέλια, θα έρθω να παρακολουθήσω το μάθημά σας ως επιθεωρήτρια. Έλα. Έρχεται λοιπόν, κάθισε με τα παιδιά. Άρχισα εγώ να λέω κάτι για το ρεαλισμό, για το Θεοτόκι και την περίοδο αυτή του ρεαλισμού. Πητείται η Ρέλια, δεν είναι αυτό ο ρεαλισμός. Και αντί να κάνω μάθημα, κάναμε μια κουβέντα σχεδόν όλη την ώρα περί ρεαλισμού, ας πούμε, με την η οποία μου λέει στο τέλος, μπράβο Κώστα, ωραίο ήταν το μάθημα, ποιο μάθημα. Αυτό μόνο θα τους μείνει. Με πρωτοβουλία της Ρέλια, το 1976 το σχολείο πήγε εκδρομή στην Κύπρο, 2 χρόνια μετά την εισβολή. Επικεφαλής ήταν ο Κωνσταντίνος Μπαλάσκας. Ήταν σαν προσκύνημα, γιατί ακόμα ήταν νοπός ο Ατήλας. Οι Κύπροι εξόριστοι στην πατρίδα τους έμεναν σε καταβλισμούς ακόμη. Δεν είχαν... Και ήταν πολύ συγκινητική αυτή η επίσκεψη. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει και κάποια συναυλία λίγο πριν με πολλά συγκροτήματα που είχαμε βγάλει χρήματα και είχαμε αγοράσει πράγματα, δεν θυμάμαι τι, τους τα είχαμε προσφέρει. Ήταν έτσι ένα... Ξέρετε και για μένα ειδικά, η καταγωγή μου από την Κωνσταντινούπολη, έχω γεννηθεί εκεί. Ήταν κάτι ακόμα, δηλαδή με άγγιζε πολύ περισσότερο. Το 1979 το Βαρβάκιο έγινε μεικτό σχολείο. Η Έφη Κασούρα ήταν από τις πρώτες μαθήτριες του σχολείου. Η Πανώρια Ρέλια, το γεγονός ότι ήταν διευθύντρια εκείνη τη χρονική στιγμή, βοήθησε πολύ. Αυτό όμως που είχε η Ρέλια ήταν αυτή η επιβολή χωρίς φωνή, το οποίο νομίζω
το είδαμε να λειτουργεί στην πράξη, το είδαμε δηλαδή ως παράδειγμα και νομίζω ότι πολλές από εμάς το έχουμε κρατήσει αυτό, υποσυνείδητα έστω. Η μόνη, δεν ήταν διάκριση ακριβώς, η αντίληψη ότι τα αγόρια είναι πιο ζωηρά, πιο σκανταλιάρικα, πιο δημιουργούν θέματα. Και είχαμε και μια καθηγήτρια που αν μπαίνανε τα αγόρια μετά τη γυμναστική με το shorts, αναψοκοκκίνιζε και δεν τους έβαζε να πάνε να αλλάξουν, γιατί θεωρούσε ότι δεν είναι επαρκώς σοβαρή η αμφίεση με το σορτσάκι μετά τη γυμναστική. Με απόφαση της Πανόριας Ρέλια, οργανώθηκε για πρώτη φορά το 1979 σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Φανταστείτε, είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013 μέσα σε αυτό το περίκλειστο χώρο του σχολείου στην Αραχώβης και είναι η πρώτη φορά για μας που είμαστε σε μια γιορτή για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τραγουδάμε όλοι μαζί με την ορχήστρα που παίζει και τραγουδάει της δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ. Είμαστε συγκλονισμένοι, συγκινημένοι. Το θυμάμαι ακόμα με φοβερή συγκίνηση. Αυτό που είχε εκείνη η γιορτή ήταν δύναμη, ελευθερία, πολλή δουλειά, ταλέντο και τέχνη. Και λοιπόν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι που είναι και το Βαρβάκιο. Στη μεταπολίτευση στο Βαρβάκιο έγινε μια μεγάλη στροφή προς την τέχνη και τον πολιτισμό. Πρωταγωνιστής σε αυτό ήταν ο φιλόλογος Βασίλης Ασημωμίτης. Ένα λαμπρό πνεύμα, εξαιρετικά εργατικός, με πολύ πλούσια μόρφωση, με τέσσερα πτυχία, φιλόλογος, θεολόγος, ιστορικός και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Με πρωτοβουλία του καθηγητή Ασημωμίτη, το σχολείο ανεβάζει πλέον θεατρικές παραστάσεις. Οι αρχαίες τραγωδίες, όπως ο Φιλοκτήτης, ήταν αναπόφευκτες. Γιατί ήμασταν αρένων ακόμα τότε, οπότε διάλεξε μια τραγωδία στην οποία χορός και ηθοποιοί είναι άντρες. Και παίρνει το ρίσκο να πάρει παιδιά τα οποία έπρεπε να μπουν στο πανεπιστήμιο, τα οποία ήταν στην τρίτη λυκείου και παίρνει το ρίσκο γιατί πρώτον η παράσταση έπρεπε να είναι πετυχημένη γιατί είναι το Βαρβάκιο και δεύτερον πρέπει τα παιδιά να μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο και να μην κατηγορηθεί ότι τα παρέσυρε με το θέατρο νέα παιδιά και δεν μπήκανε στο πανεπιστήμιο. Το παίρνει λοιπόν και τον βοηθάει και η Πανόρια Ρέλια η οποία πιστεύει σε αυτό. Ο Παπαγεωργίου για να παίξει το ρόλο του Φιλοκτήτη τον είχαν βάλει να διαβάσει ιατρικά εγχειρίδια του πώς είναι κάποιος που έχει γάγκρενα. Γιατί ο Φιλοκτήτης είχε γάγκρενα, ας πούμε, γι' αυτό τον είχαν αφήσει στο νησί. Και θυμάμαι που το λέγανε ότι έχει διαβάσει το πώς είναι να έχεις γάγκρενα, πώς πονάς και πώς μιλάς, ας πούμε, για να μπορέσει να αποδώσει το ρόλο σωστά. Έζησα παλιούς αποφύτους να μου δίνουν συγχαρητήρια. Τσαρούχη, τον Αβέροφ, τον Σαμαράκη, πολύ σπουδαία ονόματα για μας και για όλη την Ελλάδα. Άφησε εποχή, όλοι μας θυμούνται και όλοι ζήσανε αυτό το ότι μπορεί το σχολείο μας να παίξει μία παράσταση αρχαίου δράματος, η οποία να είναι αξιοπρεπής και να δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία ελληνικά, λατινικά, αλλά παίζουμε ρόλο και στο πολιτιστικό γίγνεσθε εκείνης της εποχής. Μετά το Φιλοκτήτη σειρά είχε η Λέκτρα του Σοφοκλή. Το σχολείο πλέον ήταν μεικτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία η όλη διαδικασία που κράτησε μήνες, η προετοιμασία δηλαδή της παράστασης, έτσι ώστε εκτός του ότι να μάθουμε τα λόγια και να στήσουμε την παράσταση, να φτιάξουμε τα κοστούμια μας, τα οποία ήταν κλασικίζοντα. Ο Ασημωμίτης ήταν της σχολής Μινωτή και των βαρύγδουπων πραγμάτων. Θυμάμαι εμείς το χορό να συμπαραστεκόμαστε στην Ηλέκτρα που θρηνούσε και να της λέμε
κόρη, πανάθλιας μητέρας, κόρη. Αλλά όλα αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως τώρα, για μας ήταν συγκλονιστικές εμπειρίες, για όλους μας. Είτε ήμασταν στο χορό, είτε για τα παιδιά που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Υπήρχαν παιδιά που είχαν βοηθήσει τα σκηνικά και δεν φαίνονταν μπροστά στην παράσταση. Ήταν μια συνολική προσπάθεια, που βεβαίως εννοείται ότι μας μένει αξέχαστη σε όλους μας. Μαζί με το θέατρο ξεκίνησαν και μουσικές εκδηλώσεις. Κάναμε μια πολιτιστική εκδήλωση στο πνεύμα της εποχής τότε, της πολιτικοποίησης και της μελλοποιημένης ποίησης, έχοντας γνωρίσει τους ποιητές βέβαια μέσω των τραγουδιών, και επιλέξαμε τότε να ασχοληθούμε με τον Ναζίμ Χικμέτ, τον γνωρίσαμε μέσω της μελοποίησης του Μικρούτσικου και με την απόδοση στα ελληνικά του Ρίτσου και με φιλολογική επιμέλεια και ζέση δική μας, και καλέσαμε και τους καθηγητές μας και ήρθαν και μας επένεσαν. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Τη δεκαετία του 80, όπως σε όλα τα σχολεία, οι πολιτικές συζητήσεις και η ενασχόληση με τα κοινά έγιναν κομμάτι της σχολικής καθημερινότητας. Οι παρατάξεις ήταν παρούσες στο σχολείο, δηλαδή υπήρχαν οι μαθητικές, ας το πούμε έτσι, νεολαίες της Νέας Δημοκρατίας, του Κουκουέ, ενδεχομένως και του Πασόκ, αν και δεν το θυμάμαι τόσο έντονα. Οπότε υπήρχε σαφέστατα παρουσία. Νομίζω ότι και για τους καθηγητές δεν θα έλεγα ότι το ενθαρρύναν απαραίτητα, αλλά μάλλον το βλέπανε θετικό. Δηλαδή, μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας ανθρώπων, οι οποίοι γενικώς θα ενταχθούν στην κοινωνία και πρέπει να έχουν γενικότερους προβληματισμούς, νομίζω το βλέπανε σε μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, χρήσιμη, έτσι, την ανταλλαγή των απόψεων. Αλλά υπήρχε έντονη πολιτική, νομίζω, παρουσία. Ίσως και ήταν και της εποχής τότε, γιατί μιλάμε μετά τη Χούντα, τα κόμματα είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν, το Πασόκ είχε, νομίζω, αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική τότε. Έτσι, το 81, αν θυμάμαι καλά, έτσι, πρώτο εκλέχθηκε και η κυβέρνηση. Οπότε, μέσα στα πλαίσια αυτά υπήρχε μια πολύ έντονη πολιτική παρουσία, που μεταφραζόταν και στα θέματα λογοτεχνίας, μουσικής και ούτω καθεξής. Το άνοιγμα προς το εξωτερικό και τις σπουδές σε Ευρώπη και Αμερική συνεχίστηκε με ακόμα μεγαλύτερη όθηση από τους καθηγητές. Εμβληματική προσωπικότητα ήταν η καθηγήτρια των Γαλλικών, Ζουβέν. Είχα μάθει «La lettière, le pot au lait». Ωραία. Η μύθη του Λαφοντέν. Το μαθαίναμε απ' έξω στους πρώτους μήνες της πρώτης γυμνασίου, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Και πάω στη Γαλλία και αρχίζω να λέω σε φίλους «La lettière, le pot au lait». Perrette, sur sa tête, ayant un pot de lait, bien pot. Όλοι οι βαρβακιόμενες το ξέρουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν τι σημαίνει, όσοι δεν μάθανε με τα γαλλικά, και μείναν οι γαλλικά άγγελοι, έτσι τελείως. Το όνειρο του Γέιλ δεν φάνηκε ανέφικτο εξαιτίας της βοήθειας και της όθησης του Βαρβάκιου. Κάποιοι παλαιότεροι ή και όχι τόσο παλαιότεροι απόφοιτοι, οι οποίοι ερχόντουσαν πίσω στο σχολείο να μας πούνε τι κάνανε. Και θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά, δύο παιδιά είχαν πάει στην Αμερική. Ο ένας είχε πάει στο MIT και ο άλλος στο Princeton. Και ο ένας, νομίζω, να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο άλλος φυσικός, και ερχόντουσαν πίσω και μας λέγαν την εμπειρία τους. Εκεί ήταν σαν να άνοιξε ένας ολόκληρος κόσμος για μένα. Και θεώρησα ότι από τη στιγμή που αυτά τα παιδιά από αυτό το σχολείο τα είχαν καταφέρει, ότι ήθελα και εγώ να καταφέρω κάτι αντίστοιχο. Οπότε το έβαλα σαν στόχο. Οπότε, αν θέλετε, εμέσως το σχολείο με επηρέασε στο να κάνω τέτοιες επιλογές. Αμέτρητοι μαθητές του Βαρβακίου έκαναν καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχολείο συνέχισε να επηρεάζει τη ζωή τους με πολλούς τρόπους. Με την Ελίζα είχαμε συμπέσει για 3-4 χρόνια στο Βαρβάκιο. Ήταν 2 χρόνια πίσω. Μένα και θυμόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν είχαμε γνωριστεί. Είχαμε αρκετούς κοινούς γνωστούς και φίλους. Αλλά βρεθήκαμε τυχαία στη Βοστόνη. Όταν ήμασταν, κάναμε και δύο το μεταδακτορικό μας, το postdoc μας. Γνωριστήκαμε τυχαία στην καφετέρια της ιατρικής του Harvard. Και ήμασταν Έλληνες και ανταλλάξαμε τηλέφωνα και βρεθήκαμε με μια άλλη παρέα Ελλήνων ένα βράδυ και συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε πάει και δύο Βαρβάκιο. Και μάλιστα και μια άλλη κοπέλα που ήταν στο group μας εκείνο το βράδυ ήταν και αυτή από το Βαρβάκιο. Ήμασταν 3 από τους 6 βαρβακιόπαιδα και ήταν πολύ εντυπωσιακό ότι η μισή στην παρέα μας είχαν πάει σε δύο σχολείο. Η σφαιρική γνώση που παρήχε το Βαρβάκιο συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη των αποφύτων.
Ως μηχανικός χρειαζόμαστε ιδίως τώρα να είμαστε πολύ πιο σφαιρικοί, δηλαδή το να κάνεις τον καλύτερο κώδικα ή τα καλύτερα μαθηματικά ή το καλύτερο μηχάνημα ή να στείνεις τον καλύτερο υπολογιστή. Αυτά έχουν ξεπεραστεί και μπορούν να γίνουν όντως. Έχουμε κάνει μεγάλες τομές σε αυτή την περιοχή. Αλλά το να σκέφτεσαι με την ανθρώπινη άποψη και να καταλαβαίνεις λίγο πιο σφαιρικά το πώς, ιδίως εμάς στην βιωτική τεχνολογία, χρειάζεται να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον ασθενή. Δηλαδή να φτιάξεις τα εργαλεία για τον γιατρό, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τον ασθενή. Οπότε πρέπει να έχεις μια κατανόηση της ανθρώπινης φύσης, ανθρώπινης ψυχολογίας, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σύνθετο αυτό που λέω. Αλλά ως μηχανικός αυτά δεν τα μαθαίνεις καθόλου πουθενά. Και μόνο αν σου έχουν δημιουργήσει από την αρχή, από το σχολείο, κάποιο ενδιαφέρον, κάποια περιέργεια για κάτι διαφορετικό, πάνω από το κλασικό μάθημα και τις ασκήσεις και τις εξετάσεις, μπορούμε να γίνουμε πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι και επιστήμονες, που είναι απόλυτα βασικό ιδίως τώρα. Τη δεκαετία του 80, το σχολείο λειτουργούσε ακόμα στα Εξάρχεια. Παρέμενε πάντα πρότυπο ως προς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά είχε τα γνωστά προβλήματα των ελληνικών σχολείων. Δεν ξέρω αν είναι οι αναμνήσεις ή αυτό που μας κάνει και τα βλέπουμε όλα πολύ πιο φωτεινά και πολύ πιο όμορφα, αλλά το σχολείο μου, το Βαρβάκιο, είχε πίσω αυτό το μυθικό. Ότι ήταν ένα, αν το κρίνουμε δηλαδή με σημερινές συνθήκες, ήταν ένα σχολείο πολύ δύσκολο. Ένα σχολείο που όντως μπορεί να έχει σπασμένα παράθυρα ή σε κάποια στιγμή στην πρώτη γυμνασίου να καθόμασταν και τρεις στο θρανείο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά που κράτησα. Το προάβλιο ήταν πραγματικά μόνο μπετόν, αλλά αισθανόμουν ότι ήμουν μέσα σε μια αγκαλιά από πράσινο. Και στον Περιστέριο δεν θυμάμαι Περιστέρια, είναι η αλήθεια. Θυμάμαι όμως να προσπαθούμε να πιούμε νερό από τις βρύσες στο προάβλιο και μία να μην δουλεύει, η άλλη να τρέχει συνέχεια. Αλλά ναι, νομίζω ήταν μέρος όλης αυτής της ωραίας ιστορίας. Η περιοχή των Εξαρχείων διαμόρφωσε αναλόγως τα βιώματα των μαθητών. Ήταν κάτι που μου έχει μείνει, το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή αν και ήταν 40 χρόνια πριν, το 81, ανεβαίνοντας από την πλατεία στα Εξάρχεια προς το σχολείο, πέρναμε όλη τη Βαλτετσίου, στην οποία υπήρχαν μερικά σπίτια που είχαν γίνει καταλήψεις από αναρχικούς, και τότε σαν 13χρονο παιδί, 12χρονο παιδί, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι οι αναρχικοί οι οποίοι είχαν κάνει τις καταλήψεις ήταν πολύ καλοί μαζί μας. Δηλαδή, εγώ βασικά φοβόμουν να πάω από εκεί και αρχικά, αλλά μετά είδα ότι εμάς μας προσέχανε, περάστε παιδιά, ελάτε, ήταν πολύ καλή μαζί μας. Εν αντιθέσει αυτό που είχα στο μυαλό μου, ότι ο κακός εναρχικός, ξέρω εγώ. Το 1983 το Βαρβάκιο μετεστεγάστηκε σε νέο σχολικό κτίριο στο Ψυχικό. Αυτό που μας εντυπωσίασε πολύ ήταν ολοκαίνουργιο κτίριο το 1983 όταν πήγαμε εκεί και ήταν φοβερό. Είχε μπασκέτες, είχε δύο επίπεδα, ήταν καινούργιες οι τάξεις. Ήταν πολύ θετικό. Μας είχε πιάσει και το φιλότιμο ότι εμείς θα βάψουμε την τάξη μας. Θυμάμαι ότι την είχαμε βάψει ένα χαρούμενο μοβ, για κάποιο λόγο αυτό το χρώμα είχαμε διαλέξει. Και νομίζω ότι ήταν αρκετές τάξεις, έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν αφορμή να μην κάνουμε μάθημα, αλλά έτσι να νιώσουμε ότι ο χώρος είναι δικός μας και συμμετέχουμε στον καλοπισμό του. Το 1985, με απόφαση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, καταργήθηκαν τα πρότυπα σχολεία, καθώς θεωρήθηκε ότι καλλιεργούσαν μια ελιτίστικη αντίληψη για την κοινωνία.
Τα πρότυπα μετατράπηκαν σε πειραματικά σχολεία και η είσοδος γινόταν με κλήρωση και όχι με εξετάσεις. Ρόλο πλέον έπαιζε η τύχη και όχι η αριστεία. Στην εποχή μου το επίπεδο ήταν αρκετά καλό και νομίζω αυτό αντιπροσώπευε περισσότερο το γεγονός ότι η οικογένεια που έστελνε το παιδί της στο Βαρβάκιο ενδιαφερόταν περισσότερο από το μέσο όρο για τα γράμματα. Και αυτό οδήγησε στο να υπάρχει ένα αρκετά καλό επίπεδο στους μαθητές. Ωστόσο δεν είναι το επίπεδο της θαυμαστής παλιάς γενιάς που εγώ όταν, ας πούμε, μπήκα πολυτεχνείο, καθηγητές μου οι οποίοι ήταν βαρβακιώπες οι ίδιοι και είχαν τελειώσει με την παλιά φουρνιά μου, λέγανε, ας πούμε, ότι στους ηλεκτρολόγους μηχανολόγους του παλιού πολυτεχνείου το πρώτο έτος ήταν η συνέχεια της τρίτης λυκείου του Βαρβακίου. Δηλαδή μπαίνανε όλοι μαζικά στον καλύτερη σχολή του Πολυτεχνείου. Δεν ήταν αυτό το επίπεδο όταν ήμουν εγώ. Ωστόσο ήταν ένα αρκετά καλό επίπεδο. Ο Σύλλογος Αποφύτων έκανε συστηματική προσπάθεια να επανέλθει η εισαγωγή μέσω εξετάσεων. Το 2009, όταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος, επίσης απόφοιτος του Βαρβακίου, ανέλαβε αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα είχε αίσιο τέλος. Μας πήρε και μας είπε, ελάτε στο γραφείο μου να σας πω τι γίνεται. Πήγαμε στο γραφείο της Αντιπροεδρία και μας λέει, ξέρετε, λέει, η Διαμαντοπούλου είπε ότι θα το προχωρήσει. Και μάλιστα μου λέει, θα σε βάλει εμένα, τότε πρόεδρο του συλλόγου, θα σε βάλει, μου λέει, μέλος σε μια επιτροπή. Του λέω, ευχαρίστως, αλλά θα έλεγα να βοηθήσουμε με την πείρα μας. Ο Μιχάλης Σταθόπουλος, ο Γεραρής και εγώ, να τις φτιάξουμε το ονοματικό πλαίσιο. Μου λέει, καλά, αυτό είναι πολύ καλό, λέει, κάντε το, να το προωθήσουμε. Και πράγματι κάτσαμε εμείς. Νομίζαμε ότι θα το πετύχουμε και βγάλαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Βγάλαμε ένα νόμο πλαίσιο και τα εκτελεστικά διατάγματα όλα. Και τα προώθησαμε μέσα του Πάγκαλου στην Υπουργό. Από το 2011 οι εισαγωγικές εξετάσεις επανήλθαν στο Βαρβάκιο, το οποίο λειτουργούσε υπό ένα ιδιαίτερο καθεστώς ως πρότυπο πειραματικό σχολείο. Καταφέραμε με 1000 βάσανα να συγκρατήσουμε 5 πρότυπα σχολεία, μέσα από το Βαρβάκιο βέβαια, με τη λογική που είχε βρει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, ότι είναι τα 5 ιστορικά σχολεία. Δεν τα έλεγε πρότυπα, τα έλεγε ιστορικά. Η άποψή μου πάντως είναι γενικότερα ότι τα πρότυπα σχολεία έχουν ρόλο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, διότι υπάρχουν αυτά τα ταλαντούχα παιδιά, τα οποία χρειάζονται διεξόδους και να έχεις, να νιώθεις μέσα σου ότι θες να εκφραστείς με επιστημονικό τρόπο, με καλλιτεχνικό τρόπο και δεν το καταφέρνεις, είναι μια καταπίεση που μπορείς να έχεις ως μαθητής. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τα πρότυπα σχολεία. Ωστόσο και την περίοδο που το Βαρβάκιο λειτουργούσε ως πειραματικό, το εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν υψηλό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τέχνες, με επικεφαλή στην καθηγήτρια καλλιτεχνικών Λίλη Κούδη. Είχαμε το 1993 συμμετάσχει στην ζωγραφική, στις περιφράξεις των εργοταξίων του μετρό και είχε βγει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αποτέλεσμα από ομάδες μαθητών, το οποίο μετά είχε παρουσιαστεί και στον τύπο, είχαν συμμετάσχει και άλλα σχολεία και ήταν εξαιρετική εμπειρία. Επίσης είχαμε κάνει σκηνικά, είχαμε κάνει τοιχογραφίες, τώρα δεν υπάρχουν δυστυχώς, αλλά είχαμε κάνει τοιχογραφίες του Βαρβάκη, την προσωπογραφία του ή το ψαριανό μυρολόι του Λίτρα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, την αίθουσα τελετών. Και ακόμα και αυτή η πόρτα που βρίσκεται στην αίθουσα πληροφορικής είναι και μου δίνει μεγάλη συγκίνηση το ότι υπάρχει μετά από τόσα χρόνια. Την είχαμε σχεδιάσει μαζί με την συμμαθήτριά μου, την Μαρία την Παπαφίγκου, η οποία είναι αρχιτέκτον. Ήταν αποτέλεσμα ουσιαστικά όλων αυτών των καλλιτεχνικών δράσεων. Γιατί ο τότε καινούριος καθηγητής, ο κύριος Τζάκογλου της πληροφορικής, είχε ακούσει για κάποια παιδιά που σχεδιάζουν, που δημιουργούν κτλ. Και μας κάλεσε ως ομάδα, ενώ ήμασταν λύκειο πλέον,
να κάνουμε κάτι για την αίθουσα της πληροφορικής του 96, φανταστείτε, που τα παιδιά του γυμνασίου μαθαίνανε τότε στο Βαρβάκιο το νέο κόσμο της πληροφορικής και τη νέα επικοινωνία. Η ενασχόληση των μαθητών με το θέατρο, που είχε εμπνευστεί ο Βασίλης Ασημωμίτης, συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δύο θεατρικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχα. Η μία ήταν ένα θεατρικό, η Όρνηθες του Αριστοφάνη, το οποίο παίξαμε στην Ελλάδα, εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο, και μετά ταξιδέψαμε στη Βιέννη και συμμετείχαμε σε ένα φεστιβάλ θεάτρου. Αυτό ήταν μια φοβερή εμπειρία για ένα παιδί δευτέρας γυμνασίου. Στην αρχή είχα ξεκινήσει σε αυτή την ομάδα για να κάνω την αφίσα, τέτοια πράγματα, τα σκηνικά, να συμμετέχω στην ομάδα με τα σκηνικά. Αλλά όσο προχωρούσαμε, ενώ είχε ξεκινήσει ως θεατρικό παιχνίδι, να το πούμε και αυτό, δηλαδή ήταν σαν μια εκπαιδευτική διαδικασία. Κατόπιν όμως αυτό έγινε μια θεατρική παράσταση, την οποία το 1995 την είχαμε ανεβάσει στο θέατρο που είχε το Αρσάκιο. Και επειδή είχαμε λάβει καλές κριτικές και για μας ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, είπαμε και το 96, παρόλο που είχαμε και τις πανελλαδικές, να το επαναλάβουμε. Και το πήγαμε μάλιστα και στον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό του σύγχρονου θεάτρου και είχαμε πάρει βραβείο. Ήταν μεγάλη συγκίνηση για μας ότι όλη αυτή η πορεία είχε καταλήξει κάπου τόσο θεαματικά. Το 1996 το Βαρβάκιο απέκτησε τη δική του εφημερίδα, τον Πυρφόρο. Το Μάιο του 1996 που κυκλοφόρησε το πρώτο τέφος και είχα τη χαρά να γράψω ένα ποίημα με τον τίτλο «Άβδυρος» και ένα σχέδιο να κάνω εκεί, ξέρω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια συνεχιζόταν η κυκλοφορία της από τις διάφορες τάξεις και αυτό είναι εξαιρετικό, ότι παρέμεινε, ο Πυρφόρος έδωσε το φως του, ας πούμε, στα παιδιά να, μέσα από αυτό το έντυπο, το σχολικό, να αναπτύσσουν τα ταλέντα τους, είτε το σκίτσο, είτε την ποίηση, είτε την αρθρογράφηση, είτε το να παίρνουν συνεντεύξεις. Θυμάμαι στο πρώτο αυτό έντυπο ήταν ο Φίβος Δηληβοριάς, ας πούμε, ήταν πολύ σημαντικό για μας τότε που είχε δώσει συνέντευξη. Η αριστεία ήταν πάντα ο πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά όχι αυτός ο σκοπός. Την αριστεία εμείς τη βιώσαμε σαν μια διαρκή προσπάθεια για να γίνει ο καθένας μας καλύτερος και σαν δίψα για γνώση. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έβγαζαν πάρα πολύ ψηλό μέσο όρο. Δεν μπορώ να σας πω ότι είχαν την εκτίμηση. Μπορεί να την είχε κάποιος ο οποίος μπορεί να ήταν μικρότερος, να είχε μικρότερους βαθμούς. Ξέραμε όμως ότι το μυαλό του ήταν εξαιρετικό ή για τα μέτρα της εποχής είχε τρομερά διαβάσματα. Συχνά οι απόφοιτοι συναντώνται σε έναν αγώνα επιστημονικής σκεταλοδρομίας. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης ήταν φοιτητής του Χρήστου Παπαδημητρίου στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και οι δύο ήταν απόφοιτοι του Βαρβακίου. Όταν γνώρισα τον Χρήστο, πραγματικά έκανε πολύ κλικ η σχέση μας και θεώρησα ότι θα απολάμβανα να είμαι φοιτητής του και θεώρησα ότι θα με βοηθήσει να πετύχω, να μπω στο βάθος της γνώσης το οποίο πάντα σε όλη μου τη ζωή ήθελα να επιτύχω. Όταν ήρθε στο Μπέρκλεϊ, περίπου δεν τον ρώτησα. Εντάξει, ψιλοπεριμένεις. Αν δεν είναι από το Βαρβάκιο, θα είναι από το Ανατόλια ή κάτι τέτοιο. Παλιοί μαθητές του Βαρβακίου παίρναν το τιμόνι στην διαδικασία της διδασκαλίας, ότι απαιτούσανε ότι θέλουν να διδαχτούν μια πιο προχωρημένη ύλη. Και αυτό ήταν έμπνευση στο παιδικό μου μυαλό για το ότι πρέπει να κυνηγήσεις τη γνώση. Οι ιστορίες πάντα έχουν αυτή την ικανότητα να σε εμπνέουν. Προσπάθεια των καθηγητών στο σχολείο ήταν πάντα η σφαιρική γνώση. Ωστόσο το σχολείο δεν μπορούσε να αποκοπεί από το εξεταστικό σύστημα των Πανελληνίων. Το Βαρβάκιο θεωρείται εξαιρετικό σχολείο, αλλά νομίζω ότι
ένα από τα συνοσιακά προβλήματά του είναι ότι λειτουργούσε μέσα στα πλαίσια της ελληνικής παιδείας, της δομής που έχουμε φτιάξει στην ελληνική παιδεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν απόλυτα προσανατολισμένο στο να ετοιμάσει τους μαθητές του ώστε να πάνε εξαιρετικά καλά στις πανελλαδικές. Δηλαδή περηφανευόταν το σχολείο ότι στις πανελλήνιες είχε, ξέρω εγώ, 97% επιτυχία στα ΑΕΗ. Περισσότερες ευκαιρίες έχουν τα παιδιά στο γυμνάσιο. Καθώς έρχονται στο λύκειο, παρατηρούμε τις περισσότερες φορές, τα περισσότερα παιδιά δηλαδή, είναι σαν να έχουν ήδη κάνει τις επιλογές τους, δηλαδή αναφέρονται στον εαυτό τους ότι, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει αυτό, εγώ πάω για ιατρική και είναι πρώτη λυκείου. Είναι δύσκολο να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Γίνεται προσπάθεια, παρότι και ο χρόνος δεν είναι αρκετός, δηλαδή οφείλουμε να αφιερώσουμε πάρα πολύ στο θέμα της, πάρα πολύ χρόνο μάλλον στο θέμα της ύλης, να είμαστε εντάξει. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι γίνονται πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημα, γιατί σίγουρα με κάποια άλλα σχολεία που δεν είχαν απολύτως τίποτα, σαφώς ήταν καλύτερο. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι δεν φταίει το σχολείο γι' αυτό. Έτσι. Απλά λειτουργεί σε ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς είναι ασφυκτικό, δηλαδή σου λέει τα πάντα. Το Βαρβάκιο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1953 και διαχειρίζεται τα κληροδοτήματα του Ιωάννη Βαρβάκη. Το Βαρβάκιο Ίδρυμα έχει ως σκοπό να βοηθάει το Βαρβάκιο Σχολείο, τη Βαρβάκιο Πρότυπο Σχολή, στην καθημερινότητά της, στη λειτουργία της, στην εύρυθμη λειτουργία της. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει ένα δεύτερο σχολείο, ένα κεντρικό σχολείο όπως το αποκαλούσε με τη βούλησή του Βεργέτης, στην Αθήνα εννοώ δηλαδή. Υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για αυτόν τον σκοπό και αυτό το αίτημα είναι στους στόχους του Ιδρύματος και της, γενικότερα της οικογένειας των αποφύτων μας. Ο Σύλλογος Αποφύτων ιδρύθηκε το 1952 με σκοπό να διατηρήσει την επαφή μεταξύ των πρώην συμμαθητών ανεξαρτήτως πότε αποφύτησαν, αλλά και να στηρίξει το σχολείο σε οποιαδήποτε ανάγκη του. Υπάρχει παρελθόν δεδομένο, τους γνωρίζουμε τους σημαντικούς αποφύτους μας. Υπάρχουν λίστες ολόκληρες με αποφύτους σημαντικούς που έχουν εμπλακεί στην πολιτική ζωή, στην κοινωνική ζωή, στην πολιτιστική, στις επιστήμες, σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, σαν ερευνητές. Έχουν διακρίσεις, έχουν επιτυχημένο έργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Υπάρχουν παρόν με αντίστοιχους. Αλλά το σχολείο έχει και μέλλον. Θα βγάζει αποφύτους στο μέλλον και οι απόφοιτοι θα έχουν μέλλον. Οι απόφοιτοι θα έχουν μέλλον. Γιατί θεωρούμε ότι είναι και αυτοί εξίσου σημαντικοί. Ήδη παρατηρούμε παιδιά που διαγράφουν πορείες πολύ αξιοπρόσεκτες. Επομένως, το σχολείο μας έχει και μέλλον και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα. Και εμείς αυτούς θέλουμε να γνωρίζουμε και τους θέλουμε μαζί μας. Ο απότερος σκοπός του Βαρβακίου περικλείεται στη ρίση του Μενάνδρου. Βακτηρία βίου, εστί παιδεία. Δηλαδή, η μόρφωση είναι στήριγμα της ζωής. Η αλήθεια είναι ότι φοιτώντας 6 χρόνια σε αυτό το σχολείο, αποκτάς μια βαθιά αγάπη. Και κυρίως για αυτό που πρεσβεύει το Βαρβάκιο, που είναι μια ελευθερία μυαλού. Εγώ εκεί θα το εστίαζα και ότι μου διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου και αυτό που είμαι σήμερα, το οφείλω σε αυτό το σχολείο. Στην ελευθερία της σκέψης, στο να μιλάω ελεύθερα, στο να ανακαλύπτω νέα πράγματα, να έχω αυτή την όρεξη να βλέπω πολλά και διαφορετικά θέματα. Εμένα αυτό είναι που με κάνει να λέω ότι το Βαρβάκιο είναι μέρος της προσωπικότητάς μου, είναι μέρος της ζωής μου. Και γι' αυτό το νοσταλγούμε πάρα πολύ το σχολείο και θέλουμε να δίνουμε πάρα πολλά στο σχολείο, γιατί κάποτε έδωσε αυτό σε εμάς άπειρα πράγματα.